Λοιπόν, να αρχίσουμε σιγά σιγά. Θα δούμε το Ευαγγέλιο σήμερα. Την εορτή του Τυφλού είμαστε, στην Κυριακή του Τυφλού είμαστε. Και το Ευαγγέλιο είναι από τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λοιπόν, θα διαβάζουμε σιγά σιγά και θα κουβεντιάζουμε ταυτόχρονα. Λοιπόν, το καιρό εκείνο παράγων ο Ιησούς, περπατούσε ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής. Είδεν άνθρωπο ο οποίος ήταν τυφλός εκγενετής. Ξέραν όλοι ότι αυτός γεννήθηκε τυφλός. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, είναι ατυφλός γεννηθεί, ποιος αμάρτησε», ρωτήσαν οι μαθητές του. «Αυτός ή οι γονείς του». Είναι η καθιερωμένη αντίληψη των Εβραίων της εποχής, ότι υπάρχει μία σχέση αμοιβής και τιμωρίας μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Όταν ο άνθρωπος πάει καλά ενώπιν του Θεού, τότε ο Θεός τον επιβραβεύει. Όταν πάει άσχημα, τον τιμωρεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια βαριά τιμωρία. Ποια είναι η αιτία της τιμωρίας? Αμάρτησε ο ίδιος ή αμάρτησαν οι γονείς του και γεννήθηκε τυφλός? Μοιάζει με ένα φυσικό έτσι ερώτημα για έναν Εβραίο. Αλλά η απάντηση είναι ανατρεπτική. Μια απάντηση η οποία μάλιστα θα μπορούσε να οδηγήσει μερικούς σε μεγάλη, νομίζω, θεολογική δυσκολία. Να τους οδηγήσει σε μεγάλο πρόβλημα λογισμών. Μερικοί γίνονται που δεν ξέρουν να βαθύνουν στα θέματα αυτά, μπορεί να φτάσουν και στην αθεία από μια τέτοια απάντηση. Προσέξτε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να το καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει ο Χριστός εδώ. Λέει, απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε αυτός ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά είναι φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά είναι έτσι για να φανερωθεί τα έργα του Θεού σε αυτόν. Εδώ μπορεί μερικοί να σκανδαλιστούν, να πούν, στάς δύο λεπτά. Ένας άνθρωπος βασανίζεται η μια ζωή για να δείξει ο Θεός ένα θαύμα. Τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Και γι' αυτό λέω, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Να το καταλάβουμε. Δύο παρατηρήσεις πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό για να το καταλάβουμε αυτό. Μία παρατήρηση είναι η εξής, η πρώτη, ότι ο άνθρωπος με το ότι ζει και μόνο μέσα στον κόσμο αυτό, που είναι ένας κόσμος φθοράς, ένας κόσμος όπως λέμε μεταπτωτικός, ένας κόσμος αμαρτίας, ένας κόσμος πτώσεως, έτσι, χωρίς αυτή η πτώση βέβαια να ταυτίζεται με την ουσία των όντων, έτσι, παρά τα αυτά όμως είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ένας κόσμος όπου υπάρχει το κακό, κυριαρχεί το κακό μερικές φορές. Του συμβαίνουν πράγματα χωρίς να φταίει. Επειδή ακριβώς ζει στον κόσμο αυτό, ναι. Χωρίς να φταίει. Ούτε αυτός, απλώς και μόνο το κακό το οποίο κυριαρχεί, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι δίνει δικαιώματα στο διάβολο και κάνει ζημιά στον άνθρωπο, χωρίς ο άνθρωπος αυτός να φταίει. Προσέξτε, γιατί ένας από τους λόγους της ενσαρκώσεως κατά τους θεολόγους είναι ακριβώς αυτός. Να καταργήσει, λέει, την παράλογη τυραννία του διαβόλου. Υπάρχει λογική τυραννία του διαβόλου όταν εγώ δίνω δικαιώματα. Και υπάρχει και παράλογη τυραννία του διαβόλου, απλώς επειδή είναι ισχυρότερός μου. Τρόπον την να είμαι αδική. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, κάνει ο διάβολος κακό σε κάποιον, χωρίς αυτός να φταίει. Ή κάνουν άλλοι δια του διαβόλου κακό σε κάποιον, χωρίς αυτός να φταίει. Είναι πιθανό αυτό να γίνει. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτός που φταίει, που το παθαίνει φταίει. Γι' αυτό να προσέξετε.
όταν βλέπετε ανθρώπους να πάσχουν, μην είστε σίγουροι ότι φταίνε. Μερικές φορές μπορεί να είναι και φθόνος. Τι λέμε. Α, τώρα διάβασα πριν από λίγο σε κάποιους ανθρώπους μια ευχή Βασκανίας. Βασκανία είναι φθόνος. Φθόνος ανθρώπων, φθόνος δαιμόνων. Και βλέπουν έναν άνθρωπο σε μια καλή κατάσταση, σε ένα δώρο του Θεού στα χέρια και κοιτάνε να τον χτυπήσουνε. Είτε οι ίδιοι άνθρωποι, δεν αμαρτάνει αυτό σε τίποτα, φθονούν οι άλλοι όμως. Ε. Δηλαδή δεν καίγονται μόλις βλέπουν να κρατάει αυτό το δώρο στα χέρια. Ό,τι και να είναι αυτό το δώρο. Μια καλή, ξέρω εγώ, υγεία, μια καλή, μια ηρεμία, μια περιουσία, ξέρω εγώ, μια καλή οικογένεια, ένα καλό αυτοκίνητο, όλα αυτά βλέπετε γύρω να παράγεται ένας φθόνος, έτσι, πόσα και πόσα καινούργια πράγματα, καινούργια αντικείμενα, καινούργια αυτοκίνητα παθαίνουν στην αρχή μεγάλη βλάβη, ε. Και λέει κανείς, γιατί, μα πώς έγινε αυτό. Πόσο, μόλις βγήκα από το αυτό, λοιπόν, υπάρχει και φθόνος του διαβόλου και φθόνος των ανθρώπων και αυτό είναι η βασκανία που λέμε. Λοιπόν, ο οποίος διάβολος μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο από φθόνο. Χωρίς οπωσδήποτε να φταίει ο άνθρωπος. Χωρίς να μαρτάνει ο άνθρωπος. Και ένας από τους λόγους, σας είπα, για τους οποίους ο Θεός γίνεται άνθρωπος, είναι για να λύσει την εξουσία αυτή του διαβόλου, την οποία έχει πάρει κατά καθυπέρβαση. Είναι καθυπέρβαση της πραγματικής του, ας το πούμε, του πραγματικού δικαιώματος που έχει. Εδώ δηλαδή έχουμε να κάνουμε με κάποιον ο οποίος υποφέρει χωρίς να πάσχει. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω. Η δεύτερη παρατήρηση είναι αυτή η οποία κάνουν οι πατέρες της φιλοκαλίας, οι νηπτικοί πατέρες, οι μυστικοί πατέρες της Εκκλησίας, σχετικά με τα είδη των πειρασμών. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά είδη πειρασμών. Αν ξέρετε, είναι οι πειρασμοί που έρχονται από μπροστά, οι πειρασμοί που έρχονται από δεξιά, οι πειρασμοί που έρχονται από αριστερά, οι πειρασμοί που έρχονται από πίσω. Μπροστά είναι αυτοί που αφορούν το μέλλον. Οι φόβοι του μέλλοντος κλπ. Η αγωνία και αυτά είναι πειρασμός εκ των έμπροστων. Υπάρχει πειρασμός από δεξιά, ότι είσαι καλός, είσαι σπουδαίος, είσαι υπέροχος. Αν το παραδεχτείς αυτό, πέφτει στην υπερηφάνεια και είναι πτώση κι αυτό. Πειρασμός από αριστερά, το αντίθετο ακριβώς. Έτσι, για να απογοητευθείς, να χαθείς, να κάνεις. Πειρασμός από πίσω, με την έννοια ότι θυμάσαι το παρελθόν. Και υποφέρεις για ό,τι συνέβη, βασανίζεσαι για ό,τι έγινε, ξέρω εγώ. Κολλάς πίσω στο παρελθόν. Υπάρχει πειρασμός και από πάνω, όταν είναι πειρασμός βλασφημίας, έτσι δεν είναι. Περηφάνειας, συγγνώμη, και το εκ των κάτω τι είναι. Μειονεξία. Ναι, μειονεξία. Ορίστε. Λοιπόν, τι θέλει να πει αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι πειρασμοί. Αλλά υπάρχουν και πειρασμοί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, για παράδειγμα, που δεν ανήκουν σε καμιά από τις κατηγορίες αυτές. Και αυτοί είναι οι πειρασμοί, λέει, οι οποίοι γίνονται χωρίς ο άνθρωπος να φταίει σε τίποτα. Είναι οι πειρασμοί που γίνονται για να φανεί, να δοκιμαστεί η αγιότητα του ανθρώπου και να φανεί και να γίνει παράδειγμα για τους άλλους. Τέτοιος ήταν ο Ιώβ. Ο Ιώβ δεν έφταιγε σε τίποτα. Γίνονται οι πειρασμοί, επιτρέπει ο Θεός να γίνουν πειρασμοί. Γιατί? Για να φανεί η αγιότητα του Ιώβ. Για να φανεί δηλαδή η αρετή του. Για να γίνει δάσκαλος αρετής στους αιώνες. Αυτός βέβαια παίρνει διπλό μισθό. Καταλάβατε, γιατί αν εγώ υποφέρω φταίγοντας, δεν παίρνω κανένα μισθό, απλώς ξοφλάω μερικά πράγματα τα οποία έχω κάνει. Εάν όμως χωρίς να φταίω υποφέρω, έχω και μισθό από πάνω. Πολλές φορές οι Άγιοι πειράζονται χωρίς να φταίνε. Και λαμβαίνουν και μισθό, λαμβαίνουν δωρεές μετά, λαμβαίνουν και χαρίσματα μετά. Έτσι λοιπόν, εδώ ο τυφλός αυτός φαίνεται ότι ανοίξει αυτή την κατηγορία. Των ανθρώπων οι οποίοι πειράζονται για να φανερωθεί η αρετή τους. Γιατί μετά η εξέλιξη της ιστορίας, καταλάβατε, αυτό δείχνει. Ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άνθρωπος του Θεού. Και όχι ένας άνθρωπος τυχαίος. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στη συνέχεια, μάλλον αυτό το τελευταίο θα δείξει, ότι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Και γι' αυτό ακριβώς πειράζεται. Τόσα πολλά χρόνια. Τόσα πολλά χρόνια. Και μετά, μετά γίνεται το μεγάλο το θαύμα. Σκεφτείτε όμως και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε οπωσδήποτε στο σημείο αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι κάποιος άνθρωπος υποφέρει.
είναι ότι παίρνει και μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη της δωρεάς και της αγάπης του Θεού. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Κάποιος μπορεί να έχει υποφέρει, πολλοί υποφέρουν, λίγοι όμως έχουν δει το Θεό. Αυτός βλέπει το Θεό με τα μάτια του, το θαύμα αυτό το φοβερό. Φανταστείτε τη βεβαιότητα που έχει μετά. Φανταστείτε μετά το πόσο σταθερός είναι, έτσι, ακλόνητος μετά από αυτό που είδε. Δηλαδή του γίνεται και μια αποκάλυψη του Θεού προσωπική, ακριβώς διότι έχει υποφέρει τόσο πολύ. Εγώ, σε μένα τι αποκάλυψη να γίνει του Θεού αν εγώ δεν έχω υποφέρει ποτέ σε τίποτα. Καταλάβατε τι λέω. Δεν μου χρωστάει ο Θεός τίποτα. Προσέξτε τι λέω εδώ. Δεν μου χρωστάει ο Θεός. Συνήθως ο Θεός αποκαλύπτει σε αυτούς που έχουν υποφέρει και σε αυτούς που έχουν υποφέρει άδικα. Βλέπουμε στη ζωή των Αγίων και των συγχρόνων Αγίων ότι οι μεγάλες φανερώσεις του Θεού, οι ζωντανές φανερώσεις, οι στιγμές όπου είδαν ακριβώς τον Χριστό, την Παναγία, που θεώρησα είδαν το άκτιστο φως, που ζήσανε άρρητα και υψηλά πράγματα, ήταν μετά από αδικίες και μετά από πόνο και μετά από άσχημες καταστάσεις. Δεν ήταν δηλαδή σε κάθε στιγμή, ας το πω, μεγάλης χαράς, ανάπαυσης και γενικά ούτε καν σε στιγμή δοξολογίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η δοξολογία είναι μεγάλο πράγμα, είναι ευγνωμοσύνη. Δοξολογώ τον Θεό και να εμφανίζεται και ο Θεός μπροστά μου. Και όμως η δοξολογία στους βίους των Αγίων δεν συνδέεται με την άμεση θεοφάνεια. Συνδέεται όμως ο πόνος, πάντοτε. Αν δείτε και παλαιούς και νεότερους Αγίους που είχαν θεοφάνεια στη ζωή τους, κάποια στιγμή είδαν τον Χριστό, είδαν την Παναγία, είδαν το άξιστο φως, είδαν τα μεγάλα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ερχόταν αυτό πάντοτε μετά από μεγάλη δοκιμασία. Μετά από μεγάλη πόνο, αγωνία, θλίψη, αρρώστια, πόνο, πάσης φύσεως. Γιατί με τον τρόπο αυτό, σαν να μας χρωστάει μετά ο Θεός κάτι. Καταλάβατε. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι μας χρωστάει κάτι όταν απλώς περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι. Σαν να, στην περίπτωση αυτή μας ξοφλάει τότε, θα λέγαμε, για το λίγο κόπο που κάνουμε, αν κάνουμε. Και φαίνεται σαν να μην έχει ο Θεός τίποτα περισσότερο να κάνει. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. «Εμέ διεργάζεστε τα έργα του Πεμψαντός με ως ημέρα εστί». Να κάνω τα έργα αυτού που με έστειλε όσο είναι η μέρα. «Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε». Προφανώς εννοείται το θάνατό του, το σταυρικό θάνατο και την αναχώρησή του από τον κόσμο αυτόν. «Όταν είναι το κόσμο, φως είμαι του κόσμου». Εγώ είμαι, εδώ κάνεις μια ειρωνική ας πούμε, όταν είμαι λέει στον κόσμο, είμαι του φως του κόσμου. Δεν είμαι. Ας φτιάξω μάτια σε αυτόν λοιπόν, να με δει. Εγώ που είμαι φως. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ, επίησε πυλών, εκ του πτίσματος έκαμε πυλό, έφτυσε έκαμε λάσπη και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Σαν να του φτιάξε μάτια, Δηλαδή δεν έχει μάτια αυτός. Δεν έχει καν μάτια στις κόγιες, Και του είπε, λέει, είπα γεννήψε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, ορμηνεύεται απεσταλμένος, απήρθανουν και ενήψα του και ήλθε βλέπον. Πήγε να νυφθεί και μόλις έβδο άρχισε να βλέπει. Φανταστείτε τον συγκλονισμό αυτού του ανθρώπου που για πρώτη φορά βλέπει τον κόσμο, για πρώτη φορά βλέπει πώς είναι τα πράγματα, βλέπει για πρώτη φορά το φως. Φανταστείτε πώς συγκλονίζεται την εμπειρία αυτή, δηλαδή μια εμπειρία σαν να γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή θα ένιωσε αυτός ο άνθρωπος. Βλέποντας λοιπόν οι γείτονες, λέει, και όλοι αυτοί που ήξεραν ότι είναι τυφλός προηγουμένως, λέγανε αυτός δεν είναι ο καθήμενος και προσετών που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη. Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι, άλλοι λέγανε ότι κάποιος που του μοιάζει είναι. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Εγώ είμαι, παιδιά, αυτός που ήμουν πριν. Λοιπόν, αρχίζουν οι ερωτήσεις. Πώς έγινε, τι σου έκανε. Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Όλη την ιστορία. Πυλών επίησε, έκαμε λάσπη. Επέχρισε μου τους οφθαλμούς. Μου είπε να πάω στην κολυβήθρα να το Σιλοάμ να πληθώ. Και μόλις αυτό, μόλις επλήθηκα, άρχισα να βλέπω. Του ρωτάνε, πού είναι αυτός εδώ. Λέει, αυτός δεν ξέρω πού είναι. Έχει φύγει ο Χριστός μετά. Δεν. Πάγουν τον πάνε λοιπόν στους Φαρισαίους όλοι. Έγινε τώρα σκάνδαλο θρησκευτικό. Ποιος είναι αυτός. Να ανοίγει μάτια, εντάξει. Να είναι κανείς, ξέρω εγώ, λίγο με τα μάτια πονεμένα και να εντάξει, θα το ανοίξουμε, ναι, αλλά να μην έχει μάτια
Και να του βάλουμε μάτια, αυτό λέει δεν έγινε στον αιώνα ποτέ. Τι είναι τούτος εδώ. Το πάνε λοιπόν στους Φαρισαίους. Λοιπόν, πώς ανέβλεψε, πάλι την ιστορία. Από την αρχή. Ήταν και Σάββατο όμως την ημέρα εκεί. Εδώ την πατάμε πάλι. Οι Φαρισαίοι ήταν οι τροχονόμοι των τύπων. Οι τροχονόμοι των τύπων. Αν, πώς το λένε, πέρναγες με πράσινο, δεν έχει σημασία να έτρεγες με 200. Τότε σημασία έχει να πέρναγες με το πράσινο, ας πούμε. Αυτό ήτανε. Ήτανε οι τυπολάτρες της εποχής, οι μεγάλοι, οι οποίοι κάναν και τη μεγάλη ζημιά. Όπως κάνουν οι τυπολάτρες όλων των εποχών. Τη μεγάλη ζημιά αυτή την κάνουν. Οι τυπολάτρες, οι οποίοι προσκολώνται στο γράμμα και δεν βλέπουν το πνεύμα, αυτοί κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Πάντοτε. Περισσότερο και από άλλους οι οποίοι είναι άσχετοι και άθεοι και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, έβαλε λέει μάτια, μου φτιάξε μάτια και βλέπω. Δεν μπορεί λέει αυτός ο άνθρωπος να σου φτιάξε μάτια να βλέπεις. Μα μου φτιάξε μάτια και βλέπω. Αρχίζει αυτή η κουφή συζήτηση γιατί είναι τελείως ανόητη αυτή η συζήτηση εδώ. Μου φτιάξε μάτια και βλέπω. Πότε το έκανε. Σάββατο. Δεν μπορεί να είναι του Θεού. Κοιτάξτε την τύφλωση και τη μορία του θρησκευτικού ανθρώπου, γιατί οι Φαρισαίοι είναι οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Η τύφλωση και η μορία του θρησκευτικού ανθρώπου εδώ μερικές φορές, που βλέπουμε. Έτσι. Μα εδώ έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί από το τίποτα, ξαναγεννήθηκε από το μηδέν και υπάρχει και φαίνεται σαν να, πώς το λένε, βρήκε τον... τη ζωή, την υγεία του, ξέρω εγώ, κλπ. Και έγινε τόσο μεγάλο θαύμα και εσύ λες, αν έγινε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή είναι η πόρωση αυτή η οποία θα οδηγήσει στη Σταύρωση μετά από λίγο του Χριστού. Έτσι. Πώς μπορεί άνθρωπος αμαρτωλός τα αυτά σημεία που είναι, τέτοια σημεία να κάνει, αφού είναι αμαρτωλός. Γιατί είναι αμαρτωλός, δεν τηρεί το Σάββατο. Δηλαδή ο Χριστός θα αντιμετωπίσει ένα επαγγελματία τσαρλατάνος, ο οποίος το Σάββατο συνεχίζει να είναι τσαρλατάνος και να θεραπεύει για να βγάλει λεφτά, ξέρω εγώ, ή να γνωρίσετε. Το Σάββατο τουλάχιστον τσαρλατάνος να είσαι που είσαι και εμείς τσαρλατάνοι είμαστε, αλλά το Σάββατο δεν δουλεύουμε. Προφανώς η λογική των Φαρισαίων είναι αυτή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι από την αρχή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε πρώτον ότι αυτός, όπως είπαμε, πάσχει χωρίς να φταίει. Πάσχει διότι ζει μέσα στην κτιστότητα, μέσα στη φθορά. Πάσχει λόγω του φθόνου του διαβόλου και του φθόνου των ανθρώπων. Πάσχει χωρίς να φταίει. Είναι ο τρόπος αυτός του να πάσχει κανείς χωρίς να φταίει, όπως είπαμε. Πάσχει χωρίς να φταίει και πάσχει για να γίνει αυτή η μεγάλη αποκάλυψη του Θεού, του τρόπου με τον οποίο ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Και για να γίνει αυτή η αποκάλυψη όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε εμάς. Για να φανεί δηλαδή ότι ο Θεός δεν κοιτάει τους τύπους. Δεν κοιτάει τα θρησκευτικά που ξέρουμε εμείς, αλλά κοιτάει την αγάπη του Θεού, την αγάπη του ανθρώπου. Βλέπετε πώς προτιμάει τον αδικημένο άνθρωπο, τον άνθρωπο ας πούμε τον αδύναμο, περισσότερο από οτιδήποτε και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός σου καίστη παρατηθού του Σάββατο ούτηρη. Και σχίσμα είναι αυτής. Και έγινε σχίσμα μεταξύ τους. Φωνάζανε. Οι μεν λέγανε βρε κάποιος είναι αυτός, οι άλλοι λέγανε αμαρτωλός είναι αφού δεν τηρεί το Σάββατο. Λέγωσε λοιπόν πάλι το τυφλό, ξανά στο τυφλό. Εσύ τι λέγεις περί αυτού. Εσύ τι λες αυτού, γι' αυτό είναι που σου άνοιξε τα μάτια. Ο δε είπεν, ότι προφήτησες την. Λέω ότι προφητεί να το πει αυτό. Αυτό ακριβώς φοβούνται αυτοί. Ότι είναι ένας προφήτης ο οποίος ξεφεύγει από αυτό που είναι αυτή. Ένας προφήτης ο οποίος θα ελκύσει το ενδιαφέρον του λαού σε αυτόν. Ένας προφήτης ο οποίος μιλάει για τον Θεό. Και όχι ένας προφήτης που μιλάει για τους τύπους. Ένας προφήτης ο οποίος θα δημιουργήσει μια επανάσταση. Μια άλλη σχέση μετά του Θεού, προσωπική, που δεν θα περνάει από αυτούς οπωσδήποτε. Έτσι, είπε λοιπόν τη φοβερή κουβέντα. Προφήτησες τι. Μα αυτό είναι ακριβώς που δεν θέλουν να ακούσουν αυτοί. Ούκ επίστευσαν οι Ιουδαίοι περί αυτού, πάλι δεν πίστευαν. Ότι είναι τυφλός, μέχρι ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού. Φώνησαν τους γονείς του, φώναξαν τους γονείς του και τους λένε. Ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν εμείς βλέπετε ότι τυφλός εγεννήθη. Πόσο να έρθει βλέπει, είναι ο τυφλός αυτός ο γιος σας, πώς τώρα βλέπει. Φυσικά οι γονείς τα χάσανε. Και είπανε, είδαμε ότι ξέρουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας
Ξέραμε ότι τυφλός γεννήθηκε. Πώς βλέπει όμως, δεν ξέρουμε. Πρέπει να το ρωτήσετε, ηλικία αν έχει, είναι σε ηλικία, όριμος. Να σας απαντήσει ο ίδιος, εμείς δεν ξέρουμε. Και του τα είπαν λέει αυτά διότι φοβούνται τους Ιουδαίους, γιατί δεν βλέπαν το θαύμα. Διότι λέγανε οι Ιουδαίοι, όποιος θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι προφήτης, θα τον κάνουν από συνάγωγο, θα τον κάνουν από τη συναγωγή. Φανταστείτε την πόρωση, να στέλνει ο Θεός προφήτη και οι άνθρωποι του Θεού να λένε ακριβώς ότι αυτός, όποιος τον πει προφήτη, θα βγει από την συναγωγή, έτσι. Και έτσι είπαν λοιπόν οι γονείς του, ρωτήστε αυτόν, φοβούμενοι απλοί άνθρωποι. Ξανά τροφωνάνε τον τυφλό, πάλι αρχίζει το. Δώσ' δόξα στον Θεό, πες δόξα στον Θεό. Εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος όσο θεράπησε είναι αμαρτωλός. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι. Δεν τους ενδιαφέρει τι έκανε. Δεν τους ενδιαφέρει το δρόμο που τους ανοίγει. Τους ενδιαφέρει να μην τους πάρει την καρέκλα, τίποτα άλλο. Να μην τους πάρει ακριβώς την εξουσία. Εμείς είμαστε, λέει, οι μαθητές του Μωυσέως, θα πούν παρακάτω. Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, «Η αμαρτωλός εστίν ουκίδα». Δεν ξέρω εγώ αν είναι αμαρτωλός ή όχι. Αυτά εσείς τα ξέρετε. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, λέει, εν είδα, ότι τυφλώσον, άρτη βλέπω. Τώρα βλέπω. Πριν δεν έβλεπα. Αυτό ξέρω μόνο να σας πω. Λοιπόν, είπαν αυτό πάλι. Συνεχίζουν αυτοί. Τι επίησε εσύ, πώς συνοιξε τους οφθαλμούς πάλι. Πώς το άνοιξε τα μάτια, τι έγινε. Πες μας ξανά. Απεκρίθη αυτή. Είπαν οι μην, ήδη και ούκ ακούσατε. Αρχίζει να τους δουλεύει τώρα αυτός τώρα. Σας είπα και δεν ακούσατε. Πάλι θέλετε ακούει, να στα ξαναπώ πάλι. Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Αρχίζει το δούλεμα. Καταλαβαίνει ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, ότι έχουν πρόβλημα αυτοί και αρχίζει να τους κοροϊδεύει. Μήπως θέλετε να γίνετε και εσείς μαθητές του. Αφήστε τα αυτά που λέτε. Αμαρτωλός και εξαμαρτωλός και αυτά. Ξέρετε καλά ποιος είναι. Ξέρετε καλά τι κάνει. Θέλετε να γίνετε μαθητές του, μήπως. Είναι φοβερή αυτή η στιγμή, ας πούμε, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξύπνησε κι αυτός και άρχισε ξαφνικά να θυμώνει κιόλας. Με την καλή οργή. Εδώ είναι καλή αυτή η οργή. Έβλεπε, ας πούμε, ότι αυτή εδώ ήταν. Ναι, πλανεμένοι. Ότι κάνανε. Ήταν πώς το λένε, κακής προαίρεσης οι άνθρωποι. Ελί δόρισαν όν αυτόν και είπαν. Τον κορόιδεψαν λοιπόν. Και του είπαν, «Συ μαθητής, εσύ να είσαι μαθητής αυτού νου. Εμείς Μωσέως εσμέν μαθητέ. Είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς είδαμε ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός. Τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστί». Φανταστείτε. Ο ίδιος που λάλησε στο Μωυσή ήταν μπροστά τους, Αυτό είναι το φοβερό. Και εμείς λέγαμε, αυτοί λέγανε του Μωυσέως είμαστε μαθητές. Σε αυτόν μίλησε ο Θεός κάποτε, πριν αιώνες. Έτσι είναι ο θρησκευτικός άνθρωπος, δεν δέχεται ποτέ το πνεύμα. Ο πεσμένος θρησκευτικός άνθρωπος. Που έχει αντικαταστήσει τη ζωντανή σχέση του Θεού με τα του Θεού με ιδέες, με τύπους, με γράμματα, καταλαβαίνετε. Και δεν έχει μέσα του ζωντανή σχέση πια με το Θεό. Και δεν καταλαβαίνει πια. Άγιο να συναντήσει δεν μπορεί να τον καταλάβει. Όχι άγιο που φαίνεται άγιο για να τον ξαναεξαπατήσει. Ίσα-ίσα μπορεί πολύ εύκολα να εξαπατήσει του ανθρώπου αυτού. Υποκρινόμενο τον άγιο. Αληθινό άγιο να δει μπροστά του δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει τι εκπροσωπεί. Βλέπετε θρησκευτικού ανθρώπου να λένε, α πούμε, για τους πατέρες αυτούς που λέμε καμιά φορά, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Παΐσιο, να ζούσαν δίπλα τους, κοντά τους και να μην πήγαν ποτέ να τους δούνε. Δεν τον κάνω τον δω, εντάξει ήταν, καλό γεροντάκι. Απλό γεροντάκι, αγράμματο, σου λέει. Τον πατέρα Παΐσιο. Βλέπετε τι φοβερό. Ο ίδιος τι έχει, τίποτα. Έχει τα γράμματα, έχει τους τύπους, έχει τα. Έτσι. Νομίζει ότι έχει κάτι, δεν έχει. Έχει ιδέες στο κεφάλι του. Λοιπόν. Απεκρίθηκε ο άνθρωπος και είπεν αυτής. Τώρα αρχίζει το πολύ, το μεγάλο το δούλεμα, ας πούμε, γιατί κατάλαβε αυτός πλέον ότι έχουν πρόβλημα αυτοί. «Εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστί». Αυτό είναι που απορώ μαζί σας, λέει. Ότι εσείς δεν τον ξέρετε ποιος είναι και αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Και εσείς δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός που άνοιξε τα μάτια μου. Είδαμεν, δεν τους κάνει και κήρυγμα τώρα, ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Προσέξτε, λέει, καλά, γιατί αμαρτωλός λέτε εσείς, αλλά ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Εάν αλεάντης εστί Θεός σεβείς, έτσι, και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Μόνο αν είναι κάποιος ο οποίος είναι Θεός σεβείς,
και κάνει το θέλημα του Θεού, αυτού μόνο ακούει. Εκ του αιώνος ούκ οικούστη ότι ίνι ξέτης οφθαλμούς τυφλού για γεννημένο. Δεν άκουσε ποτέ κανείς εδώ στο και αιώνες ότι άνοιξε κάποιος μάτια τυφλού για γεννημένο. Τους κάνει κήρυγμα πλέον. Ημίν ούτως παρά του Θεού ούκ δυνατοποιήν ουδέν. Αν δεν ήταν αυτός από το Θεό, δεν θα μπορούσε, πιστέψτε με, τους λέει, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Τους κάνει μάθημα πλέον. Κοιτάξτε που ξεπέφτουν κι αυτοί, να τους κάνει ένας αγράμματος άνθρωπος κήρυγμα. Ακριβώς διότι έχουν χάσει ουσιαστικά το περιεχόμενο της πίστης τους. Και τους κάνει ουσιαστικά ένας αγράμματος απλός άνθρωπος, τους κάνει πλέον θεολογία, τους διδάσκει θεολογία. Βέβαια δεν μπορούν να το παραδεχθούν αυτό. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Εν αμαρτή εσύ γεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις εμάς. Εσύ είσαι γεμάτος με αμαρτίες. Γιατί δεν είναι γεμάτος με αμαρτίες? Διότι ο καημένος πέρασε όλα όσα πέρασε. Γιατί ήταν τυφλός. Βλέπετε, η πέτρινη αυτή, ξύλινη λογική μάλλον. Ξύλινη λογική του Φαρισαίου. Αμαρτίες, αρρώστια. Μη αμαρτίες, ευλογία. Ευλογία, ίσον μη αμαρτία. Έτσι. Και εξέβαλαν αυτόν έξω. Και τον πέταξαν έξω. Και από την σύναξη και από τη συναγωγή προφανώς. Οίκος εν ο Ιησούς, βλέπετε εδώ ότι ο τυφλός, γι' αυτό είπα ότι είναι εκλεκτός, γίνεται μάρτυρας εδώ. Γίνεται ένας ομολογητής πια. Δεν κάθεται να συμβιβαστεί, αρχίζει και τους τα ψάρει για τα καλά και το πληρώνει αυτό φυσικά. Έτσι. Το πληρώνει και το πληρώνει με αυτόν τον τρόπο. Γίνεται ένας ομολογητής. Δεν είναι πλέον. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι κοινός άνθρωπος αυτός ο τυφλός. Είναι κάποιος ο οποίος προσφέρει μια ομολογία για τον εαυτό του, για την εποχή του και για όλους εμάς. Είναι ένας που του στοιχίζει στη συνέχεια αυτό το πράγμα το οποίο το επεκαλύφθη. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Μόλις άκουσε ο Χριστός ότι τον πέταξαν έξω, τότε πάει και τον βρίσκει. Δύο λεφτά. Γιατί δεν πήγε να τον βρει προηγουμένως? Γιατί δεν πήγε να τον βρει προηγουμένως? Φοβερό πράγμα. Ήθελε πρώτα να ομολογήσει. Βλέπετε τι ήθελε πρώτα, να εκφράσει δηλαδή, έτσι δεν είναι, τη δική του ελευθερία. Τη δική του, ας πούμε, ανταπόκριση. Και μετά εμφανίστηκε. Ήθελε πρώτα να κάνει κάτι ο τυφλός που θα το εστίχιζε, με την καλή έννοια. Δηλαδή, κάτι το οποίο θα έδειχνε την ελευθερία, την προαίρεσή του, έτσι, ότι πράγματι θέλει, ότι πράγματι είναι πρωτοκαταρχήν σοβαρός άνθρωπος, έγινε αυτό που έγινε, εγώ αμέσως θα σταθώ ανάλογα. Δεν έρχεται πριν από την ομολογία αυτή ο Χριστός να τον βρει. Δεν τον ενδιαφέρει ο Χριστός δηλαδή να θριαμβολογήσει. Να του πει εσύ είσαι ευλογημένε, εγώ είμαι, να, έλα τώρα, ακολούθαμε. Όχι. Έφυγε μάλιστα. Δεν τον έβρισκε όταν γύρισε. Κοιτάξτε πόσο συγκλονιστική, τι λεπτότητα πνευματική. Κοιτάξτε εδώ. Τι λεπτότητα πνευματική έχει ο Χριστός. Μόνο όταν ο ίδιος ομολογεί, και μάλιστα κοιτάξτε, ομολογεί και μόνος του, δεν τον ενισχύει κανένας. Δεν τον βρίσκει ο Χριστός να του πει: κοίταξε τώρα, όταν σου ό,τι σου πούνε εσύ, στάσου ακίνητος και μην υποχωρήσεις, και εγώ θα είμαι δίπλα σου και θα, από την πόρτα θα λέω, θα σε ενισχύω. Όχι. Μόνο του τον αφήνει. Μόνο του τον αφήνει για να φανεί η προαίρεσή του. Να φανεί η προαίρεσή του. Να μην, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός επηρεαστεί από κάτι και ομολογήσει δήθεν βοηθούμενος. Ούτε του ζητάει να ομολογήσει. Άλλο και τούτο. Δεν του λέει, κοίταξε τώρα αυτό που έκανα, πρέπει να ομολογήσεις εσύ τώρα, πρόσεξε. Ευεργετήθηκες? Βέβαια ευεργετήθηκα. Βλέπεις? Βλέπω. Κάτι θα έχω τέλος πάντων, να έρθεις και εσύ από πίσω, με έναν τρόπο, έλα κοντά μου, να σε βλέπω τώρα κι εγώ να χαίρομαι, να καθρεφτίζω στα μάτια σου τη δική μου δόξα, ναι ή όχι. Τους θέλουμε κοντά μας αυτούς που ευεργετούμε, για να έχουμε τη χαρά, να παίρνουμε από τη χαρά που τους δώσαμε. Τα παιδιά μας, τι κάνουμε με τα παιδιά μας, όλοι προσφέρουμε στα παιδιά μας. Το να προσφέρεις τα παιδιά σου είναι κάτι. Το να ζητάς την αναγνώριση όμως ότι σου πρόσφερα, σου είπα, μερικοί γονείς
Έτσι το παρακάνουμε εδώ στο σημείο αυτό, όλοι μας μπορεί να το παρακάνουμε. Τι σου δώσα, εγώ τι σου πρόσφερα, τι σου πρόσφερα, τι σου πρόσφερα. Το καμίνο το παιδί αρχίζει και καταραίει από το βάρος της προσφοράς. Δηλαδή, δεν αντέχει άλλο, Θεέ μου, πρόσφερες εκείνο. Και γεννιέται ένας φαύλος κύκλος ενοχής. Ενοχής, το παιδί νιώθει ενοχή, δεν ανταποδίδει αυτά που του δώσαμε εμείς. Και εδώ στο ενοχή, η ενοχή οδηγεί και σε μια αποξένωση από τον εαυτό του, γιατί αναγκάζεται να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει. Έτσι δεν είναι, ένα παιδί, εντάξει, θα σε ευγνωμονήσει μια φορά, θα σου πει ένα ευχαριστώ, από εκεί πέρα, ενώ θα θέλει να τα αφήσει και ήσυχο να σου το πει, με το δικό του τρόπο το ευχαριστώ, μετά από χρόνια, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν τρόποι. Εσύ όμως, θες αμέσως, εδώ και τώρα, και την ευχαριστία και την ανταπόδοση. Γιατί, διότι ουσιαστικά η προσφορά σου, η προσφορά μου, δεν είναι ιδιωτελής. Δεν είναι μάλλον ανιδιωτελής. Δεν είναι ανιδιωτελής. Γνήσια ανιδιωτελή προσφορά δεν έχουν πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλά πράγματα προσφέρουμε, αλλά όχι ανιδιωτελώς. Καταλάβατε. Προσφέρουμε πολλά, αλλά όχι ανιδιωτελώς. Δηλαδή, η ιδιωτέλεια έγκυται στο ότι κάπου, κάποια στιγμή, κάπως, περιμένουμε αυτή την αντανάκλαση της ευχαριστίας, το καθρέφτισμα, το οποίο θα μας δώσει και αξία, θα μας δώσει αυτό το οποίο ουσιαστικά περιμένουμε όταν κάνουμε το καλό. Καταλάβατε. Εδώ ο Χριστός αγαπά ανιδιωτελώς, προσφέρει ανιδιωτελώς, δεν ζητάει τίποτα. Καμιά ομολογία, καμιά ανταπόδοση, καμιά αυτή. Είναι πολύ ψηλό αυτό, δεν λέω τώρα εντάξει ότι πρέπει να γυρίσετε στο σπίτι και να γίνετε αμέσως έτσι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τη διαφορά. Και κοιτάξτε να δείτε πώς η πνευματική σχέση είναι δυνατότερη από την άλλη, την ψυχολογική ας πούμε σχέση. Διότι εκείνος που θα μας ευχαριστήσει μια, δυο, τρεις φορές, στο τέλος θα πει εντάξει, τώρα σε ευχαρίστησα, παράτησέ με. Δεν δημιουργείται σχέση βαθύτερη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Κάποιον που του ζητάω να με ευχαριστήσει, έτσι δεν είναι. Θα με ευχαριστήσει μια φορά, δυο, τρεις, σχέση βαθύτερη μαζί μου μπορεί να μην κάνει όμως. Σε ευχαρίστησα. Μου δώσες. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω τώρα. Αν μου δώσεις κάτι άλλο, θα σου ξαναπώ ευχαριστώ. Τελείωσε το ευχαριστώ. Σχέση βαθύτερη δεν δημιουργείται. Εάν όμως μου δώσει κάποιος κάτι και φύγει στη συνέχεια και δεν ζητήσει να τον ευχαριστήσω, τότε η ευχαριστία αυτή μένει και η σχέση δημιουργείται σχέση μετά. Διότι ξέρω ότι κάποιος δεν μου έδωσε απλώς κάτι, αλλά με αγαπά. Όταν ζητάω ανταπόδοση και επίμονα, δεν αγαπώ καθαρά και βαθιά. Εκείνος ο οποίος δίνει και δεν ζητάει ανταπόδοση, εκείνος αγαπάει βαθύτερα, πολύ βαθύτερα. Όχι ότι δεν έχω ανάγκη από ανταπόδοση, άνθρωπος είμαι, άνθρωποι είστε, εντάξει. Αλλά κοιτάξτε πώς είναι ο Χριστός τώρα. Δεν λέμε τώρα ότι να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, όλοι μας. Το μόνο που μπορούμε σίγουρα είναι αυτό, δηλαδή να πούμε ότι άνθρωπος είμαι κι εγώ, δεν αξίζει. Λοιπόν, εντάξει, αξίζει. Κοιτάξτε όμως εδώ, η αγάπη πώς αυτή η βαθιά δεν ζητάει. Δεν ζητάει ανταπόδοση και τι γίνεται, δημιουργεί την μέγιστη ανταπόδοση, διότι ο άλλος προσφέρει τον εαυτό του ολόκληρο μετά. Καταλαβαίνει ότι αγαπήθηκε, δεν του δόθηκαν απλώς δώρα, αλλά αγαπήθηκε. Λοιπόν, και το ρωτάει ο Χριστός, πάλι με τον ίδιο το λεπτό τρόπο που έχει. Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Δεν του λέει αμέσως, εγώ είμαι. Για να τα χάσει αυτός. Πάλι ελευθερία στη μέση. Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Είσαι έτοιμος να πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Δεν του λέει ότι είμαι εγώ. Απεκρίθε εκείνος και είπε, τι σε έστει Κύριε να πιστεύσω εις αυτόν? Έτοιμος είμαι, του λέει. Πες μου ποιος είναι μόνο. Και τότε του λέει, είπε δε αυτός Ιησούς και εώρακας αυτόν και ολαλών μετά σου εκείνος εστί. Μόνο στο σημείο αυτό. Και πάλι δεν του λέει, προσέξτε, μου κάνει εντύπωση, συγγνώμη τώρα μπορεί να είναι υπερβολή δική μου αυτό, δεν του λέει, εγώ είμαι. Του λέει, έμεσα πάλι και τον βλέπεις και αυτός που σου μιλάει είναι. Σε τρίτο πρόσωπο. Δεν του λέει, εγώ είμαι βρε. Κοιτάξτε τι λεπτότητα, τι φοβερή, πόσο ελευθερία του ανθρώπου έχει. Τρομερή σημασία για τον Χριστό. Τρομερή σημασία έχει η ελευθερία του ανθρώπου. Το πώς θα πιστέψουμε, το πώς θα προσφερθούμε, το πώς θα αγαπήσουμε, το πώς αυτά έχουν όλα μεγάλη λεπτότητα. Πολύ μεγάλη λεπτότητα έχουν όλα αυτά. Και φτάνουμε στο σημείο αυτό. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησε αυτό.
Μετά βέβαια το προσκυνάει κιόλας, δεν πιστεύω απλώς. Ένα τέτοιον, όχι να τον πιστέψεις απλώς, αλλά να τον προσκυνήσεις και να τον, και να τον, να τον κάνεις και να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτόν, ναι. Μετά. Γιατί καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όντας πνευματικόν, ότι εδώ δεν είναι τα πράγματα όπως συνήθως. Δεν είναι μια πρόσωπη ευεργεσία, είναι μια βαθιά αγάπη. Και αυτή η αγάπη δεν, δεν με δεσμεύει, αλλά με ελευθερώνει. Δεν με αναγκάζει, δεν με υποχρεώνει, μου ανοίγει τον εαυτό της και μου ανοίγει και, και εμένα στον εαυτό μου. Και με κάνει να βλέπω τα πάντα μέσα στο φως αυτής της ελευθερίας. Δεν με αναγκάζει να ανταποδώσω. Με αφήνει να καταλάβω την ανιδιοτέλειά της. Και όσο την καταλαβαίνω και στο βαθμό που την καταλαβαίνω και όταν την καταλάβω, γίνεται και η δική μου η έκρηξη. Έτσι. Και μετά την έκρηξη αυτή, προσφέρομαι κι εγώ και προσφέρομαι κι εγώ βαθιά. Προσφέρομαι κι εγώ ολοκληρωτικά. Και γίνομαι, εδώ αυτός έγινε ομολογητής τώρα. Μπορείτε να φανταστείτε την υπόλοιπη ζωή του. Δεν φαντάζομαι ότι να ξαναγύρισε στη συναγωγή. Κανένας δεν τον θέλει. Είναι ένας από τους μαθητές του Χριστού. Θα ακολουθήσει από πίσω τώρα. Είναι ένας από αυτούς τους, τον ευρύτερο κύκλο, όχι τον 12. Τον ευρύτερο κύκλο που θα πηγαίνει παντού όπου πάει ο Χριστός. Θα τα παρακολουθήσει όλα, θα γίνει χριστιανός. Έζαρ είναι, πιθανώς να είναι και κάπου εκεί κοντά στο Ιππερό, την Πεντηκοστή. Θα κάνει την ιεραποστολή του στο μικρό του κόσμο, γύρω-γύρω, δεν ξέρω με πόσο. Εν ολίγης γίνεται ένας Άγιος αυτός. Αποκομμένος από τη συναγωγή και μέλος της Εκκλησίας πια. Καταλάβατε. Τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραία διήγηση, ωραία αυτή η αφήγηση. Πώς παίρνει ο Χριστός κάποιον και δεν σώζει απλώς το σώμα αλλά και την ψυχή, την ύπαρξή του ολόκληρη. Τον κάνει δηλαδή αιώνια μέλος της Βασιλείας, έτσι, του Θεού. Και όχι απλά ένα ευεργετημένο πρόσκαιρα μέλος. Λοιπόν, εδώ να σταματήσουμε. Πώς? Όχι, τώρα θα μιλήσουμε. Αν θέλετε κάτι, δηλαδή, αν θέλετε εσείς, Γερόντα, να πείτε κάτι πρώτα, καταρχήν, να το βγάλω αυτό που... Τι γίνεται, σήμερα βλέπω και λίγοι είμαστε, είσαστε μάλλον εγώ, και μπήκε ο Μάιος. Α, η Eurovision. Α, ωραία λοιπόν. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε που βγήκε η Σερβία, ε. Οι καημένοι Σέρβοι θα έχουν γιορτή τώρα, μεγάλη. Έχουν ανάγκη να αποδείξουν ότι ανήκουν και αυτοί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Λοιπόν, ωραία. Πω, πω. Τόσο πολύ. Ναι. Είχε συγκεκριμένη και αυτή τη συζήτηση τηλεφωνικώς με μια φίλη μου για τις δοκιμασίες του ιό. Νομίζω ότι ως ένα σημείο αυτές οι δοκιμασίες εμάς τους απλούς μας σκανδαλίζουν αυτές τις δοκιμασίες. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος. Εντάξει, μια δοκιμασία να τις υποστείς. Αλλά υποστείς τα πάντα, να τα χάσεις τα πάντα και καταρχήν όλα σου τα παιδιά. Όσο και αν λέμε ότι τα παιδιά είναι του Θεού παιδιά, ο γονιός ζει έτσι τη σχέση του που μέχρι ένα σημείο νιώθει μια συνέχεια του σώματος του παιδιού και της ζωής του με τη δική του. Όταν λοιπόν τα χάνεις όλα και αφήνουμε μετά και την περιουσία και τα πάντα και συνεχίζει να δοξάσεις τον Θεό, κάπου προβληματίζεται σε μήπως αυτό δεν είναι ένα αληθινό πρόσωπο, αλλά προβάλλεται έτσι για να, είναι Άγιος ο Υιός, να δώσει κάποια δύναμη στους άλλους που έχουν 2-3 δοκιμασίες. Αυτός είχε τις εκατοντάδες. Α, όχι, είναι μεγάλος Άγιος ο Υιός και τον γιορτάζουμε σαν Άγιο, ξέρετε, την Άγιος. Υπαρκτό πρόσωπο. Της Εκκλησίας, υπαρκτότατο πρόσωπο. Μα γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός, γιατί
Πώς? Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε. Ο πολύαθλος Ιώβ. Ο Ιώβ είναι εκείνος ο οποίος δείχνει ότι ο Άγιος είναι απόλυτη εξάρτηση από τον Θεό. Η απόλυτη σχέση. Κύριος εδώ και Κύριος αφύλατο. Τα πάντα είναι του Κυρίου. Είχε ήδη αυτή τη σχέση. Είχε ήδη αυτή τη σχέση με τον Θεό. Πρωτού περάσει όλα αυτά. Και είχε και τη γυναίκα του δίπλα, του λέει, ρίξε μια κατάρα και πέθανε. Οπότε η δοκιμασία... Α, το έχει αυτό. Οπότε η δοκιμασία... Η μεγαλύτερη δοκιμασία ήταν αυτή. Να είναι η γυναίκα του δίπλα και του λέει, ρίξε, κάνε την κατάρα σου και πέθανε. Πέθανε, κατάρα σου. Οπότε τις δοκιμασίες ήρθες τις επέφευσε ο Θεός στο πρόσωπο αυτό, ακριβώς για να φανερωθεί αυτό που είπατε. Δηλαδή η αγιότητα αυτού του ανθρώπου, η ομολογία του, μέσα από τους μεγαλύτερους πειρασμούς. Δεν είχε αυτό. Ήθελε να πει σε ένα άλλο επίπεδο η ζωή του. Ναι, αλλά ο Ιώβ είναι εξαίρεση, έτσι. Δηλαδή ανοίξει την εξαίρεση. Ή πιο πολύ πάσχουμε έχοντας φταίξει προηγουμένως για αυτό το οποίο παθαίνομαι ή σε ενάλης πτέωμεν, όπως λέει, πώς το λέει αυτό γέροντα, ενάλης κολαφιζόμεθα. Αλλού φταίμε, αλλού την πληρώνουμε. Σε άλλα πράγματα φταίμε, σε άλλα την πληρώνουμε. Δηλαδή πάντως σπανίως, εντάξει, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν χωρίς να φταίνε, σας είπα είτε για φθόνο, είτε διότι έχουν αγιότητα, έτσι είχανε. Ο Θεός θέλει να τους δώσει και άλλα πράγματα, να τους ανυψώσει πνευματικά και με τον τρόπο αυτό, ναι. Εδώ ήθελα να αποδείξει και την κακουργία του διαβόλου και την αδυναμία της κακουργίας μπροστά σε έναν άλλο. Γιατί πάρει και αυτό, από αυτόν τον διαβόλο έπρεπε το Θεό. Ο Θεός το λύσε. Δεν έφυγε. Μπορούσε να αντέξει. Ο διάβολος ήξερε την αρετή του Θεού. Αλλά δεν υπολόγιζε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ναι. Και σταδιακά έπαιρνε την ευλογία του Θεού για να τον προετοιμάσει. Μέχρι το τέλος. Η τελευταία απέτησή του ήταν να τον χαλάσει ολοκληρωτικό. Καλά τον ποσό, και όλα μπορεί να τα πάρει και θα την ψυχή του. Δεν θα την αγγίξει. Βλέπετε πως εδώ υπάρχει το όριο, ε. Η ψυχή του δεν θα την αγγίξει, του λέει, πρόσεξε. Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα ο διάβολος πολλά να κάνει την ψυχή του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν πει το ναι, δεν μπορεί την αρπάξει να μπει μέσα, να τον κάνει δούλο, ας πούμε, δικό του. Και να... Δεν μπορεί. Εκεί θέλει ελευθερία του ανθρώπου. Την ελευθερία. Εκεί είναι και το σημείο. Η ελευθερία του ανθρώπου. Ότι ο Θεός θέλει την ελευθερία. Ναι. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι στην περίπτωση του Ιώβ και του τυφλού επιβάλλει μια δουλεία κατά κάποιο τρόπο. Αυτή την εξάρτηση στο Θεό. Τον τυφλώνει, τον αφιλώνει από τα οικονομικά, όπως τον Ιώβ, αυτό δεν είναι έλλειψη ελευθερίας. Όχι, γιατί υπάρχουν πολλοί τυφλοί οι οποίοι δεν την έχουν αυτή τη σχέση με τον Θεό. Και πολλοί που βασανίζονται σαν τον Ιώβ και χειρότερα και οι οποίοι αντιπίπτουν, καταρρώνται τον Θεό, δεν σχετίζονται, δεν προχωρούν στη σχέση αυτή. Δεν είναι απαραίτητο όταν κανείς πάσχει να πηγαίνει προς τον Θεό. Βλέπουμε τον τυφλό ότι δεν διαμαρτύρεται βέβαια για την ελευθερία αυτή, πάντως για τη σκλαβιά αυτή που εφεύγανε εκκινητής ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά όμως εμείς θα το βλέπουμε σήμερα ότι σαν μια έμψη ελευθερία, ότι μας υπαστηρεί ένα αγαθό. Μα το, ο Θεός δεν έδωσε κανένα την υπόσχεση ότι θα του δώσει όλα τα αγαθά. Και δεν ξέρουμε κι αν τα στερεί. Πρώτον δεν τα στερεί ο Θεός. Είπαμε ότι είναι ο φθόνος του διαβόλου εδώ. Δεύτερον... Πάντα μια γυναίκα σου κάνει μια έκταση ο Θεός και άρεσε που δεν το δύο. Όχι, αλλά εδώ το λέει το στο αυτό. Σίγουρα το ξεκαθαρίζει. Λέει ότι έτσι για να το ξαστώ. Προσέξτε κάτι. Άλλο πράγμα. Γι' αυτό είπα ότι είναι δύσκολα τα λόγια του Χριστού. Άλλο πράγμα να πούμε ότι ο Θεός επιτρέπει κάτι και άλλο πράγμα ότι το κάνει. Δεν το κάνει, σημαίνει ότι το επιτρέπει, είναι το ίδιο πράγμα. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Είναι πειρασμός μας ο Θεός. Είναι πειρασμός μας. Δεν πειράζει ο Θεός. Ο Θεός σου πειράζει. Το λέει η Γραφή αυτό ξεκάθαρα και είναι απείραστος. Δεν έχει ανάγκη να πειράξει τον άνθρωπο. Άλλοι πειράζουν εμάς και εμείς πειράζουμε άλλους. Το ότι ο Θεός αυτό το ανέχεται για να βγάλει καλό, αυτό είναι άλλη ιστορία, στη σοφία του. Είδε ο Θεός στη σοφία του, έτσι. Ότι παρόλο που δεν ήθελε ο Θεός να είναι τυφλός αυτός, να το ξεκαθαρίσουμε.
Εντάξει. Δεν. Το τονίζω αυτό. Δεν ήθελε να είναι τυφλός. Με το κατευδοκίαν θέλημα. Είναι με το κατευδοκίαν θέλημα. Το ότι γεγονός ότι τυφλώθηκε από αυτόν τον διαβόλο, από αυτόν τον. Με όλα αυτά δεν ξέρουμε τι ήταν. Χωρίς να φταίει, είναι κάτι το οποίο το ανέχεται για να φτάσει στη στιγμή της μεγάλης αποκάλυψης αυτής. Γιατί αν δεν το έκανε, πιθανώς αυτός. Καταλάβατε. Αν βιαζόταν να τον θεραπεύσει. Με εννοείτε τι λέω. Ποτέ δεν θα ήταν ο τυφλός αυτός, ένας Άγιος και ένας Μάρτυρας και ένας Απόστολος και ένας Ομολογητής. Ούτε ένας σωσμένος. Και ο ίδιος ο τυφλός, αν το ρώταγες. Δεν θα γνωρίσει τον Χριστό. Θα θεραπευτείς στα 10 σου χρόνια. Θα το ήθελε. Θα λέγε όχι. Καλύτερα, θα λέγε μετά. Καταλάβατε τι λέω. Να είμαι στα 30 μου τυφλός και να δεχθώ μετά αυτή την αποκάλυψη. Καταλάβατε τι λέω. Παρά να γίνω στα γρήγορα καλά και να μην είχα αυτή την αποκάλυψη. Δεν ξέρω αν με... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφέρει για να βρουν τον Θεό. Και μετά όταν βρίσκουν τον Θεό τους ακούς και λένε δικαίως, καλά, καλά υπέφερα, ευτυχώς υπέφερα και βρήκα τον Θεό. Καταλάβατε. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Όταν λέμε επιτρέπει ο Θεός, εννοούμε το θέλει ο Θεός. Όχι. Όχι, αυτό λέω το σύνορα. Ναι, ναι. Ας τα πει ο Γέροντας, μιλάω εγώ συνέχεια. Υπάρχουν τα δύο θελήματα του Θεού, σύμφωνα με τους πατέρες, δεν είναι αυτό, δεν είναι. Υπάρχουν τα δύο θελήματα του Θεού, σύμφωνα με τις γραφές και τους πατέρες. Το ένα είναι το πρώτον θέλημα και το άλλο είναι το ύστερον, που σημαίνει το κατευδοκίαν θέλημα και το καταπαραχώρησιν θέλημα. Το κατευδοκίαν είναι εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός με τη θέλησή Του. Και ό,τι θέλει ο Θεός είναι αγαθό. Δεν έχει καμιά σχέση με το κακό που συμβαίνει. Και είναι και το ύστερον θέλημα, το καταπαραχώρησιν θέλημα, που σημαίνει ότι ό,τι γίνεται και είναι κακό, δεν σημαίνει ότι το θέλει ο Θεός, αλλά το αφήνει να γίνεται. Έτσι, δεν το εμποδίζει. Και ο λόγος που δεν το εμποδίζει, πρώτον είναι να μην στερήσει την ελευθερία του ανθρώπου ή οποιοδήποτε λογικού πνεύματος και δεύτερον να βγάλει εκείνες τις ωφέλειες που προγνωρίζει αυτός ότι θα βγουν. Όταν ένας, παραδείγματι, περνάει μια δοκιμασία, ξέρω εγώ, από ένα θάνατο, από μια ασθένεια, δεν θέλει ο Θεός ποτέ οι άνθρωποι να πεθαίνουν μέσα σε πόνο και μέσα σε... και να ταλαιπωρούνται στην υγεία τους. Αλλά ξέρει όμως, γνωρίζει όμως τις ψυχές, ξέρει ότι υπάρχουν μερικές ψυχές ανδρείες που μπορούν να βγάλουν μεγάλες ωφέλειες από τις δοκιμασίες αυτές και δεν εμποδίζει το διάβολο. Σε πολλούς άλλους εμποδίζει ή στον ίδιο εμποδίζει άλλες φορές. Και τον αφήνει και προχωρεί. Και ο άνθρωπος αυτός βγάζει μεγάλες δοκιμασίες. Βγάζει μεγάλες ωφέλειες. Είναι άδικο, θα ήταν άδικο εκ μέρους του Θεού να μην κάνει αυτό το πράγμα προκειμένου να ωφελήσει τον άνθρωπο για να τον βάλει σε μια περιοπή διαφορετικής πνευματικής, ας πούμε, στάθμης. Θυμούμαι, έλεγε ένας γέροντας, σας το έχω πει κι άλλοτε, είχε ένα αποτακτικό πάρα πολύ ταπεινό, αλλά ο αποτακτικός δεν ζητούσε τίποτα για ίδιον όφελος. Τίποτε, ούτε ράσο, ούτε σκούφο, ούτε τίποτα, τίποτα. Και είχε χρόνια ολόκληρα σκούφο που είχε σαν σχελώνα στα πόδια, ας πούμε. Είχε σκίσει εδώ και το φόραγε αυτός. Και ο γέροντας τον άφηνε. Και δεν γόγγισε ποτέ. Και κάποιος άλλος πεντακτικός του λέει, «Ρε γέροντα, δεν βλέπεις», λέει, «πατέρα. Δεν έχει σκούφο, σκίστηκε πλέον, θα μείνει χωρίς σκούφο». Λέει, «Νομίζεις ότι μόνο εσύ έχεις παρατηρητικότητα? Εγώ δεν έχω παρατηρητικότητα. Δεν βλέπω εγώ τι συμβαίνει. Γιατί δεν το έπαιρνε σκούφο, ή δεν το έπαιρνε ράσο, ή δεν το...» Γιατί με αυτά, αυτός οφειλεί το πολύ. Δεν εγώνιζε. Θεωρούσε ότι αυτά είναι σπουδαία πράγματα. Μάλλον αυτά τον βοηθούσαν να καταργήσει την ενοδοξία, να καταργήσει την υπερηφάνεια, να καταργήσει άλλα πράγματα που πολλές φορές εμείς τα έχουμε σαν πρώτα στη ζωή μας. Υπάρχει κανένας στο σπίτι που να μην έχει καθρέφτη?
γιατί πάμε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Και να δοξούμε, έχουμε αυτά αρέσκια ο καθένας. Φανερωνόμαστε εκεί για να δούμε πώς θα αρέσουμε έξω. Ο καθρέφτης των εσωτερικών ανθρώπων, των ανθρώπων που έχουν εσωτερική ζωή, είναι το πώς θα αρέσουν το Κυρίο, όχι πώς θα αρέσουν το κόσμο. Αυτά τα λεπτά πράγματα μερικές φορές μπορεί να είναι λεπτά πράγματα, αλλά είναι στοιχεία τα οποία μας κρατάνε στην κυριοδοξία, μας κρατάνε στην υπερηφάνεια. Δεν μας αφήνουν να ανοίξουμε πόρτα στο Θεό και να μας παρατηρεί ο Θεός. Ναι. Λέγεται σου. Ξέρω, δεν νομίζω ότι εδώ του ζητάει να ταπεινωθεί, ας πούμε, προηγουμένως. Ίσως είναι αυτό ότι να θυμίσει ότι ο άνθρωπος έχει γίνει από το τίποτα, από το χώμα, ας πούμε, το πολύ ευτελές υλικό. Ή να πει ότι εκείνη τη στιγμή του φτιάχνει μάτια, ας πούμε, να δείξει ότι του φτιάχνει μάτια ουσιαστικά. Έτσι το λέω εγώ, δεν ξέρω τώρα αυτά. Νομίζω ότι δημιουργεί μια σχέση μεταξύ Θεού, δημιουργού, κτίσεως. Από όπου πάρθηκε ο άνθρωπος και βλέπετε και το στέλνει και στη Σουλάμ την Κολυμβήθρα και σχέσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει να δείξει νομίζω εδώ ότι ο Θεός ως δημιουργός είναι αυτός που έπλασε τον Αδάμ από τη γη και αυτός που έδωσε ας πούμε την εντολή στο Μωυσή να διδάσκει τους Εβραίους και άφησε την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης ως ενεργούσα δύναμης πνευματική. Και ταυτοχρόνως ο νέος, ο σαρκωμένος πλέον Χριστός, ο οποίος κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε και στην Παλαιά Διαθήκη. Δημιουργεί. Νομίζω μπορούσε και με το χέρι του να το κάνει αυτό, χωρίς να κάνει αυτό. Θέλει να δείξει ότι είναι ο δημιουργός εκ του μη όντος της ζωής. Γιατί εδώ πράγματι δεν υπήρχε καθόλου. Δεν ήταν ο παράλυτος που υπήρχε πρώτα η γης. Εδώ δεν υπήρχε καθόλου. Ή δεν ήταν ένας άλλος τυφλός ο οποίος τυφλώθηκε εκ των υστέρων. Έχουμε και άλλες θεραπείες τυφλών, οι οποίοι τυφλώθηκαν εκ των υστέρων. Και αυτού του θεραπεύει με μόνο μια κίνηση, με ένα λόγο, με ένα θέατρο. Εδώ θέλει να δείξει την εκ του μηδενός δημιουργία, ας πούμε, της ζωής. Αλλά με στοιχεία προϋπάρχοντα, όπως είναι ο πυλός και το. Ορίστε. Να δούμε ο κύριος Σαββαδάνη. Ανοχή και βούληση. Η βούληση δεν πρέπει. Η ανοχή δεν συνεπάγεται και στην κατάνοιξη του Θεού. Η ανοχή δεν έχει κάποια ένα είδος εγκρίσεως. Ότι εγκρίνει αυτό που γίνεται. Όταν το παιδί σου πέσει στα ναρκωτικά και το ανέχεσαι, το εγκρίνεις αυτό που κάνει. Η αγάπη είναι που το κάνει. Περιμένεις να βρεις την ευκαιρία του βοηθήσεις. Το ανέχεται. Τι ακάνει, το πνίξει. Θα καταργήσει όλους την διαστήμη που μαρτάνε. Θα μας έπνιγε όλους μετά. Ορίστε. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχει η ανιδιοτέλεια σε εμάς, αλλά στον Χριστό υπάρχει. Και σε εμάς, στους Αγίους υπάρχει. Υπάρχει στους Αγίους. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει ότι κατά κάποιο τρόπο η αγάπη, ας πούμε, είναι ο τρόπος του είναι, είναι ο τρόπος του Θεού, είναι η ζωή. Καταλάβατε, δεν έχουν ανάγκη να πάρουν κάτι από εμάς για να το επιβεβαιώσουν αυτό. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έχουν ευεργετούν συνέχεια. Βέβαια η ευγνωμοσύνη είναι δεκτή. Άλλο πράγμα, μην τα συγχαίουμε. Το ότι εμείς μπορούμε να ευγνωμονούμε και ότι η ευγνωμοσύνη ευχαριστεί αυτόν, ακόμα και τον Χριστό τον ίδιο, βλέπετε με τους λεπρούς.
ο ένας ο οποίος ήρθε και εξέφρασε ευγνωμοσύνη. Έτσι, είδαμε ότι ο Χριστός αντέδρασε θετικά, λέει, ωραία, ευχαριστώ. Όχι όμως γιατί είχε ανάγκη από την ευγνωμοσύνη του τυφλού, του λεπρού ή των λεπρών, των εννέα λεπρών. Δεν είχε κάποια έλλειψη μέσα του που δεν ήρθαν οι άλλοι. Αλλά είχε την επιθυμία να κάνει σχέση μαζί τους, πνευματική. Καταλάβατε, με την έννοια αυτή λοιπόν, ανιδιοτελώς δέχεται την ευγνωμοσύνη τους. Βέβαια, η δική μας η συνήθης προσφορά είναι μεμειγμένη. Δεν νομίζω σας είπα ότι αυτό είναι κακό. Αρκεί να μπορούμε να ελευθερωνόμαστε από αυτή την ιδιοτέλεια όσο μπορούμε. Όσο την αντιλαμβανόμαστε. Συνήθως αυτή υπάρχει ιδιοτέλεια πολύ μέσα στην οικογένεια. Πολύ υπάρχει ιδιοτέλεια, γιατί είναι μια φυσική σχέση, η οικογενειακή σχέση. Δεν είναι πνευματική. Πρέπει να γίνει πνευματική. Αλλά δεν είναι δεν σημαίνει ότι είναι πνευματική εξ ορισμού. Και βλέπετε και. Θέλετε να τα πείτε. Ναι, και σε αυτό. Ναι, αυτό. Ότι η οικογενειακή σχέση πολλές φορές βλέπουμε ένα σκλαβόνι, ας πούμε, αντί να. Σου δώσα. Πες μου τώρα εσύ. Θα κάνεις εκείνο. Εγώ έκανα τ' άλλο. Θα κάνεις εκείνο. Εγώ θα κάνω τ' άλλο. Και αυτό το πράγμα συνέχεια δημιουργεί μια κατάσταση δύσκολη στη σχέση και των γονέων μεταξύ τους και των παιδιών με τους γονείς και γενικά με των παιδιών μεταξύ τους. Δημιουργεί μια δυσκολία. Όσο ο άνθρωπος μπορεί να παραιτείται από αυτό και να αφήνει, ας πούμε, απλώς ο άλλος να, εντάξει, να καταλαβαίνει, να οριμάσει, να οριμάσει μες στην αγάπη, ας πούμε, όσο μπορεί να... Εντάξει, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε γενικά αυτά. Αφορούν τη δυνατότητα του καθενός, έτσι δεν είναι, και την πνευματική του κατάσταση. Εδώ υπάρχουν τα λεγόμενα τρία στάδια τελειώσεως. Υπάρχει εμπαθής ιδιοτέλεια, η οποία δημιουργεί φιλαυστία μεγάλη. Υπάρχει φυσική ιδιοτέλεια, η οποία μπορεί να ξεφεύγει από την φιλαυστία, την εμπαθή, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από τη φυσική φιλαυστία, από την ανάγκη δηλαδή ανταποδόσεως, έτσι. Και υπάρχει και η τελεία ανιδιοτέλεια, είναι το τελευταίο στάδιο. Η αγάπη πλέον έξω βάλει τα πάντα, τον φόβο, ιδιοτέλεια κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται για το Θεό με ελπίδα να απολαύσει κάτι, έτσι, είναι αυτός που δέχεται την αντιμεστία. Και δουλεύει το Κυρίο με το να απολαύσει κάτι. Δεν είναι όμως το τέλειο στάδιο. Εδώ μίλησε ο πατήρ Νικόλαος για τον τυφλό, ο οποίος είχε το τέλειο στάδιο. Δεν ζήτησε πλέον. Είπα πολλές φορές ότι δεν είναι. Το τέλειο στάδιο. Τέλειο. Σου λέει, πού είναι ο Χριστός, εκεί θα είμαι εγώ. Στην κόλαση είπε ο Χριστός, εκεί θα πάω κι εγώ. Όμως έζησε προηγούμενο στην ευεργεσία του. Δηλαδή γεύτηκε το καλό. Υπάρχει μια, ας πούμε, λεπτή ιδιοτέλεια, γιατί χάρη στο προσωπικό και χάρη με αυτό ανήκει. Στη βάση μας είμαστε ιδιοτελείς. Μα δεν είπα εγώ ότι ο τυφλός είναι ιδιοτελής, ο Χριστός είναι ιδιοτελής. Το λέμε τόση ώρα. Η κυρία δεν είναι. Γενικά μας, άμα καταλάβουμε ότι μας φωνούν, δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν μας συμβεί κάτι κακό. Άμα καταλάβουμε ότι μας φωνούν, οι συγγενείς, οι γειτόνοι, γενικά πρέπει να φοβόμαστε, δεν μας συμβεί τίποτα κακό. Άμα έχεις το Θεό. Δεν έχεις να φοβηθείς, έστω και αν πάθεις κακό. Τα κακά που μας έρχονται από τους άλλους δεν είναι καταστροφικά για την ψυχή μας ή για την σωτηρία μας. Είναι ευεργετικά. Τα κακά που έρχονται από τις δικές μας πτώσεις και που αρχίζουν από τη δική μας συγκατάθεση και ελευθερία, αυτά είναι καταστροφικά. Ο άλλος τι θα σου κάνει, που λέει μη φοβηθείτε από τον αποκτονόντον το σώμα. Την δε ψυχή μη δυναμένων αποκτήνει, πώς λέγει. Εγώ πιστεύω και όταν τα πολέμη γλωσσοφαγία πιάνει, γιατί έχουμε αμαρτίες. Γλωσσοφαγία είναι αυτό που είπε η Βασκανία. Δεν είναι τίποτα άλλο. Πιάνει, σε ποιους όμως. Σε ποιους όμως, αυτούς οι οποίοι δεν είναι θωρακισμένοι από το Θεό. Δεν πιάνει όλους. Δεν πιάνει όλους. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, μια συμπλήρωση αυτού που λέει ο Γέροντας είναι, έρχονται πολλοί και στους ιερείς και λένε, είναι συνήθες αυτό, όλοι οι ιερείς των Ιεριών το ξέρουν καλά. Πάτερ, διάβασέ μου αγιασμό, ευχέλαιο. Διάβασέ μου ευχέλαιο. Ας το διαβάσω ευχέλαιο. Πόσο καιρό έχεις να εξομολογηθείς, τι να εξομολογείς. Με ξανακούσει ποτέ τι είναι αυτό.
Πόσο καιρό έχεις να κοινωνήσεις? Μια φορά το Πάσχα θυμάμαι όταν ήμουν μικρός. Λοιπόν, είναι σύγχυτες αυτό στις ενορίες. Έλα μου κάνεις αγιασμό. Διάβασέ μου μια ευχή Βασκανίας. Άμα μάθουν ότι πάρει ευχή Βασκανίας, ευτυχώς δεν το ξέρουν πολύ. Θα έπρεπε να διαβάζουμε ευχή Βασκανίας 20 φορές το λεπτό. Συνέχεια ο παπάς να είναι εγκατεστημένος στο Άγιο Βήμα και να έρχονται όλοι να διαβάζουν ευχή Βασκανίας, διότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να παραδεχθούν εκείνο το απλό πράγμα, ότι παθαίνουμε, τα πολλά που παθαίνουμε δεν οφείλονται ούτε στη Βασκανία ούτε στα μάγια. Τα μάγια, μα κάναν μάγια. Ευλογημένε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Μη έχοντας εγώ σχέση μετά του Θεού, μένουν μετά τα μάγια, μένουν οι Βασκανίες, μένουν αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που λείπει είναι σχέση με τον Θεό. Βεβαίως, μπορεί κανείς να έχει σχέση μετά του Θεού και να πάθει Βασκανία. Σαφώς μπορεί. Θυμάμαι μια φορά μας έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος. Ο πατήρ Ιάκωβος μας έλεγε το εξής. Είχα, λέει, μόλις τελειώσει τη λειτουργία σε ένα χωριό. Ο πατήρ Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, ο Άγιος. Και μια... με καλέσαν σε κάποιο σπίτι να πάω αμέσως μετά. Και μόλις μπαίνω μέσα, ήταν μια γεριά εκεί πέρα, λέει, και με βλέπει. Να, ο Χριστός ο ίδιος έρχεται στο σπίτι μου, σαν το Χριστό είσαι πάτερ μου. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, ένιωσα ζάλι, έπεσα κάτω αμέσως, μπαπ, και επειδή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, αυτό είχε ένα μικρό κομμάτι του, είχε και λείψανο το Αγίου Δαβίδ πάνω του, και σταύρωσε τον εαυτό του και συνήλθε. Έχουμε εμπειρία ότι υπάρχει Βασκανία και ότι μπορεί η Βασκανία να κάνει ζημιά. Και μπορεί η Βασκανία να αναζωπηρώσει τα προβλήματα που έχεις. Είναι διάβολος, δηλαδή μπορεί. Τι πρόβλημα έχεις, ας πούμε? Η Βασκανία να σε χτυπάει, ο φθόνος που δεν σε χτυπάει σε αυτό που έχεις, το πρόβλημα που έχεις, δηλαδή σε αυτό που έχεις, το πάθος που έχεις. Βάζεις πετρέλαιο στη φωτιά, δηλαδή. Ο διάβολος δεν θέλει τον άνθρωπο να τον κάνει, ενώ είναι μερικοί άνθρωποι είναι από τη φύση τους ανοιχτοχέριδες, ας πούμε. Δίνουν λεφτά, δεν τους νοιάζει τίποτα, τον κάνει αυτό. Δεν τον κάνει φιλάργυρο. Μπορεί να τον κάνει φιλάργυρο. Πολύ κόπο να τον κάνει φιλάργυρο, αυτό καταλάβατε. Τον κάνει πιο ανοιχτό χέρι. Πιο πολύ να σκορπάει τα πάντα, να φτάσει να πεινάει και ο ίδιος η οικογένειά. Πάντα δουλεύει με τα προτερήματα και με τα πάθη που έχει ο άνθρωπος ήδη. Η Βασκανία λοιπόν χτυπάει αυτό το οποίο ο άνθρωπος έχει περί πολλού πάντα. Αυτό το οποίο έχει το πάθος του, αυτό το οποίο έχει η αγάπη του. Και εκεί, αυτό το χτυπάει. Λοιπόν, αλλά βέβαια όπως λέει ο Γέροντας, δεν είναι καταστροφική αυτό το χτύπημα. Με μια ευχή, με μια ευθύ, κυρίως όμως με τη δική μου μετάνοια. Τη δική μου μετάνοια, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι πάθαιναν πολύ συχνά βασκανίες. Και ξαφνικά όταν φόρεσαν ένα σταυρό πάνω τους, μαγιαλείψανα και λοιπά, σταμάτησε αυτό. Καταλάβατε, όταν είναι φθόνος του εχθρού, σταματάει δηλαδή εύκολα. Αν όμως εγώ δώσω δικαίωμα εγώ. Όταν με τη γυναίκα μου δεν κάθομαι ποτέ να συζητήσω και μαλώνομαι συνεχώς χωρίς ποτέ να γίνει μια εξήγηση. Βασκανία είναι ότι ξαναμαλώσαμε και ξαναμαλώσαμε και ξαναμαλώσαμε και ξαναμαλώσαμε. Και δεν είναι. Δεν ή κάθε πονοκέφαλος. Καταλαβαίνετε, μην φτάνουμε στην υπερβολή, γιατί βάζουμε πολλές φορές, ο άνθρωπος έχει την τάση, ας πούμε, να τα κάνει εύκολα όλα. Πάντα οι άλλοι φταίνε. Μάγια μας κάνανε. Μας ματιάξανε, ξέρω εγώ. Μας γλωσσοτρώνε. Τι σε γλωσσοτρώνε, εσύ δεν έχεις Θεού πρόσωπο, ας πούμε, ποτέ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εσύ φαίνεσαι ότι έχεις προβλήματα μεγάλα. Άλλοι σε γλωσσοτρώνε. Και γλωσσοτρώνε αυτοί, όχι άλλοι. Και πολλές φορές γλωσσοτρώνε και οι ίδιοι. Και φθονούν οι ίδιοι. Και λένε ότι οι άλλοι φθονούν. Δηλαδή υπάρχει μεν η φθόνος και η Βασκανία υπάρχει. Θέλει όμως προσοχή να μην τα φοβόμαστε αυτά με την έννοια ότι αυτά είναι καθοριστικά. Μπορεί να κάνουν ζημιά, αλλά δεν είναι η ζημιά αυτή η οποία λέει ο Γιώργος θα φθώ. Μπορεί να ωφελείς κιόλας αυτή. Δηλαδή η ζημιά δεν είναι η ζημιά, η καταστροφή δηλαδή αυτή. Ή τρέχει ο άλλος, ξέρω εγώ, με 200 και λέει. Σκοτώνεται, το ματιάξαν το παιδί. Για όνομα Θεού. Αν το παιδί πήγαινε με 200, δύο λεπτά. Δηλαδή, κάνω εγώ το 99%, βάζω διάβολο στο 1, ή κάνω εγώ το 95, βάζω διάβολο στα 5% και γίνεται η ζημιά, και λέω φταίει ο διάβολος. Μα αν δεν είχα κάνει εγώ το 95, έτσι. Ορίστε, ποιος. Ποιο. Για πέστε μου, ποια είναι. Έλα. Ναι. Αν υπάρχει μαγεία, με ποιο τρόπο πολεμούμε εμείς η Εκκλησία. Με
Υπάρχουν, τα μάγια πρώτα-πρώτα έχουν μια αρχή, είναι διαβολικά πράγματα. Τα κάνουν ορισμένα όργανα από τον διαβόλου και έχουν ορισμένους στόχους και ταυτοχρόνως ορισμένα συμπτώματα. Παραλαμβάνω, κάθε δυσκολία μας δεν σημαίνει ότι είναι από μάγια. Και η Εκκλησία έχει δικές ευχές για τα μάγια. Συνήθως οι μαγεμένοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν όντως επίρρεια σατανική ισχυρή και δεν μπορούν μόνοι τους να κάνουν κάτι. Έχουν την αδυναμία να μπορέσουν να ανατρέψουν το θηρίο που έπεσε πάνω τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει ειδικές ευχές. Αυτές τις ευχές όμως θα τις διαβάσει και θα κάνουν την ενέργειά τους πότε, όταν και ο άνθρωπος την ώρα εκείνη αρχίζει να συνέρχεται. Δεν μπορεί να κάθεται αυτό συνέχεια κάτω και ο παπάς να διαβάζει την ευχή από πάνω και όταν ελευθερωθεί μια στιγμή και αυτός να κάθεται πάλι και να έρχεται ο διάβολος άνετα. Πρέπει να αγωνιστεί μετά, να αρχίσει να συνέρχεται, να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει. Τι πάλι θα είναι ου προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάστια της εξουσίας του σκότος. Όπως έκανε ένας θείος μου, ο οποίος τελικά τον σκοτώσανε. Γιατί, διότι τον πιάσανε οι αντάρτες και για μια στιγμή, για κάποιο λόγο τον αφήσανε, τους κίνηκα για ένα απόσπασμα πίσω και αυτός βγήκε πιο πάνω και κοιμήθηκε. Πρέπει να έρχονται άνθρωποι να σε συλλάβουν, εσύ πας και κοιμάσαι. Ελευθερώθησε μια στιγμή. Δεν θα ξέρεις ότι θα έρθει το άλλο το απόσπασμα. Και πράγματι ήρθε το άλλο το απόσπασμα και τον πήραν και τον πήγαν και τον έβαλαν να φτιάξει ο ίδιος τον τάφο και τον έβαλαν και τον μέσα. Γιατί, για από την αμέλειά του, αν σκοθεί να φύγει από την πρώτη στιγμή που τέλος πάντων ελευθερώθηκε για κάποιο λόγο. Μερικές φορές κάνει ο διάβολος αυτά που κάνει, αλλά φταίμε εμείς περισσότερο. Γιατί δίνουμε τόπο το διαβόλου. Και οι άνθρωποι που δεν ξέρουν έχουν κάποιο δίκαιο. Εμείς που ξέρουμε όμως δεν έχουμε δίκαιο. Πόσες φορές έρχονται χριστιανοί, επειδή δεν θεραπεύεται το παιδί τους, ξέρω εγώ, η γυναίκα τους, ο άνδρας τους, από κάτι που τους συμβαίνει έτσι, τέτοιο μαγικό, σατανικό, ξέρω τι είναι, και μια έρχονται στο πνευματικό, μια πάνε στο μάγο. Χθες είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Έρχονται στο πνευματικό να διαβαστούν, να εξομολογηθούν και επειδή δεν θεραπεύτηκε το παιδί, σου λέει, α, δεν το έκανε, δεν έκανε τίποτα ο πνευματικός, ας πάμε τώρα και στο μάγο. Και έρχονται διπλά φορτωμένοι μετά. Και συνήθως εγώ δεν είμαι αυστηρός στους ανθρώπους που αμαρτάνουν, αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους τους κατσαδιάζω, δεν τους αφήνανε. Πας και συνεργάζεσαι με τον σατανά. Ο οποίος μπορεί σε μια στιγμή να υποχωρήσει, αλλά μετά... Λοιπόν, θα σας πει κάτι. Καλό. Καλό γεννή. Ναι. Έλα και αυτή την ερώτηση θα τελειώσω. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν απαλλάσσονται οι άνθρωποι αμέσως στο καλό να είστε. Σήμερα μου καλύψετε πολλά προβλήματα. Δεν μπορούσα να εξομολογηθώ και επιστήμω. Αυτή δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας, Πατέρα Νικό. Σας ευχαριστώ και στην τηλεόραση. Ποιος το δημιουργεί το κακό? Ποιος το δημιουργεί το κακό, Θεός, δημιουργεί κακό. Γιατί το επιτρέπει, λέει. Επιτρέπονται
Μα άμα ο άνθρωπος δημιουργεί το κακό, τι θα κάνει, πρέπει να πνίξει τον άνθρωπο. Δηλαδή φταίει το μικρό παιδάκι το οποίο αυτή τη στιγμή πεθαίνει από AIDS ενώ έφτυγαν οι άλλοι. Πάλι η αιτία το κακό είναι. Ο Θεός που είναι παντογνώστης και προγνώστης όλων των πραγμάτων, προλαβαίνει πολλές φορές έναν άνθρωπο που θα κάνει τεράστια κακά και τον παίρνει με έναν τρόπο άλλο. Είναι πάλι μέσα στο ευρυδικό όμα του Θεού η ζωή μας. Όποτε και αν συμβαίνει. Αλλά όταν αφήνει τώρα να χρονίζει το κακό πάνω, είναι αυτό που λέμε με τον τυφλό και με τον παράλυτο, ξέρει το τι θα συμβεί αργότερα. Και τον αφήνει. Σου λέει, όσο τον αφήνω, εφόσον υπομένει, παίρνει στεφάνια. Γιατί να του στηρίζουν τα στεφάνια, άστον. Ενώ όταν ένας δεν έχει δυνατότητα να βαστάξει μια δοκιμασία, δεν δίνει τη δοκιμασία. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί άδικοι άνθρωποι που δεν έχουν δοκιμασίες τέτοιες. Γιατί, διότι άμα τους παραχωρηθεί τη δοκιμασία, θα κάνουν μεγάλο κακό στην οικουμένη και δεν τους δίνει δικαιολογία. Όσοι έχουν χρήματα, παραδείγματι, τους αφήνει. Έτσι, να μην έχουν δικαιολογία στην άλλη ζωή, ότι δεν μου έδωσες, γι' αυτό δεν σε αρνείται. Η σοφία του Θεού είναι τεραστία διαστάσεων. Εμείς δεν μπορούμε. Τι σε έγνωνον, Κύριο. Τι σε έγνωνον, Κύριο, μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Εμείς απλώς ανιχνεύσεις κάνουμε. Μερικά πράγματα υπολογίζουμε ότι θα είναι έτσι. Και, πάλι δεν ξέρω αν είναι έτσι. Και το σχέδιο του Θεού δεν το γνωρίζουμε. Όχι, γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε. Και είσαι επίγνωση αληθεία ελθύνε. Αλλά δουλεύει με την ελευθερία μας ο Θεός. Δηλαδή με τη δική μου ελευθερία δουλεύει ο Θεός. Δεν μπορεί να την παρακάμψει ή να την καταργήσει. Αν την καταργήσει την ελευθερία μου, καταργεί εμένα τον ίδιο. Δεν υπάρχω. Και τον ίδιο τον εαυτό του. Με κάνει, ας πούμε, ένα αντικείμενο, με πάει εδώ, με πάει. Και αυτό λέγεται σωτηρία. Μετά αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, τακτοποίηση. Δεν είμαι πια εγώ αυτό. Αυτό θα το κάνει μια εποχή με τη βιοειθική. Και πολλά θα δούμε. Αλλά αυτό το πράγμα που λένε οι άθεοι, ότι και εδώ παγιδεύονται όλα τα αδύναμα πλάσματα που είναι οι άθεοι, που δεν έχουν, ας πούμε, επίγνωση ούτε του Θεού ούτε της ελευθερίας του. Και λένε, ό,τι γίνεται φταίει ο Θεός. Γιατί αφού το επιτρέπει. Υποφέρουν αθώοι. Εσύ έκανες τίποτα για τους αθώους αυτούς για να μην υποφέρουν? Όχι, δεν έκανε, αλλά ο Θεός πρέπει να φροντίσει αυτός για όλα, για να μην υποφέρουν κατά κάποιο μαγικό τρόπο αυτοί που είναι αθώοι. Μα αυτοί που υποφέρουν όντως αθώοι, μα αυτοί είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού ήδη από τώρα. Είναι μαρτύριο, τους λογίζεται σαν μαρτύριο. Μήπως και όταν τους βοηθάει, αυτούς πήγε βοήθησε ο Θεός. Έτσι θα πούμε μετά. Ναι, καλά. Ναι. Είναι μαρτύριο αυτό μετά, δεν είναι. Είναι ανασφαλής, δεν μπορεί να τον έχει. Είναι ένα πρόβλημα. Ποιος? Ο άθεος. Πότε από εδώ, πότε από εκεί θα πάει. Τότε δεν ευεργετής, σου λέει γιατί δεν ευεργετής, και όταν δεν ευεργετής, σου λέει γιατί δεν ευεργετής. Λέμε, ας πούμε, στην Αφρική πεθαίνουν από AIDS. Λοιπόν, αυτοί που το λένε αυτό, έκαναν ποτέ αγώνα να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς, να πάρουν φάρμακα, να μάθουν, να βοηθηθούν με πολλούς τρόπους? Έκαναν κάποιον αγώνα? Όχι. Ο Θεός θα το κάνει. Ο Θεός συνεργάζεται με σένα. Δηλαδή σαν να λέμε ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο πρέπει να τσακίσει την ελευθερία ολουνών μας, έτσι. Και να κάνει αυτό συνέχεια αυτά μέσα από εμάς, να γίνουμε σαν ρομπότ εμείς, ας πούμε, και να μας βάλει σε ένα αεροπλάνο, να φάρει και φάρμακα, πάμε να τα στείλουμε εκεί, χωρίς να το θέλουμε εμείς. Είναι συνεργεία αυτό του ανθρώπου Θεού. Το ότι δώσε. Συνεργούν και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι. Συνεργούν και γι' αυτό. Ναι. Απλό παράδειγμα. Έχει βγει τελευταία η απαγόρευση του Ελενίτ. Του Ελενίτ. Ως καρκινογόνο. Απαγορεύεται πλέον στην Ευρώπη να παράγεται Ελενίτ. Γιατί θεωρείται ότι είναι καρκινογόνο. Λοιπόν, και οι άνθρωποι του εμπορίου που βλέπουν ότι χάνουν, ας πούμε, αυτό. Πάνε στην Αφρική και φτιάχνουν εργοστάσια για να βγάζουν ελληνίτη. Τι θα λάβετε? Στην Αφρική. Και αν πεθάνουν οι άνθρωποι από καρκίνο μετά, φταίει ο Θεός. Φταίει ο Θεός μετά που πεθάνουν αυτοί από καρκίνο. Όχι, εσύ φταίει και θα κρυθείς εσύ, για το ίδιο Θεός. Εσύ που το κάνεις φταίει, βέβαια. Φοβερό πράγμα να λέμε ότι φταίει ο Θεός μετά. Και αυτοί μένουν οι οποίοι πεθαίνουν, πεθαίνουν ως μάρτυρες της δική σου εγκληματικότητας. Ναι, όχι. Για αυτούς ο Θεός έχει έναν δρόμο. Έχει μια αποκατάσταση. Αλλά το να λες ότι φταίει ο Θεός, τη στιγμή που εσύ το έχει κάνει,
Αν σε εμποδίσει εδώ ο Θεός, αν σου στερήσει την ελευθερία να αμαρτήσεις και να κάνεις το έγκλημα, σε καταστρέφει τελείως. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Βλέπετε, ο Θεός είναι παντοδύναμος, σε λένε οι πατέρες, είναι και πανταδύναμος. Δηλαδή, δεν μπροστά στην ελευθερία του ανθρώπου που είναι θεοειδής, συστέλλεται η ελευθερία του. Δεν επεμβαίνει στην ελευθερία του ανθρώπου. Ποτέ δεν επεμβαίνει στην ελευθερία του ανθρώπου, γιατί τον έχει κάνει ίσως την ελευθερία. Είναι ο ίσως. Ελευθερία, ίσως. Είμαστε ισόθεοι στην ελευθερία. Για να μην κάνει ζημιά. Λέει ο άνθρωπο όχι, λέει ο Θεός όχι. Είναι προς το συμφέρον, γιατί θα μπορούμε να πούμε και ναι μετά. Ακόμα και οι άνθρωποι του Θεού κάνουν αυτό. Ποτέ ο Σοφρόνιος έλεγε, όταν με ρωτάνε άνθρωποι και έχω πληροφορία από το Θεό ότι είναι έτσι, δεν του τη λέω, άμα καταλαβαίνω ότι δεν θα τηρήσει, για να μην αμαρτήσει περισσότερο. Και του λέω μια δική μου πρόταση, άλλη. Δεν του λέω την πληροφορία που έχω από το Θεό. Πώς δεν βοηθάει, βοηθάει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πάντα τη βοήθεια του Θεού. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε συνείδηση της βοήθειας του Θεού. Οι Άγιοι έχουν και τη συνείδηση πότε ο Θεός επεμβαίνει, γιατί τον έχουν μέσα τους στο Θεό. Εμείς τον έχουμε γύρω μας στο Θεό. Να είναι κανείς σε ειδική κατάσταση για να δει τη βοήθεια του Θεού. Αυτό είναι ένα πολύ απλό και πολύ. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι σε κατάσταση ειδική, υπαρξιακά, αν δεν έχει προσευχή καθόλου, δεν βλέπει τη βοήθεια του Θεού. Ένα περίεργο πράγμα. Εάν έχει, ιδίως όταν έχουν, λένε οι πατέρες αυτοί, η προσευχή, η διάλυση, και γίνεται κάθε προσευχή. Αν έχει κανείς κοινωνία με τον Θεό, τότε βλέπει ο Θεός πώς βοηθάει. Εάν δεν έχει, υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούνται συνεχώς, καθημερινά, και δεν το καταλαβαίνουν. Και λένε, πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός και οργίζονται και βρίζουν το Θεό και κάνουν και απανίστανται και εξανίστανται. Πού είναι ο Θεός. Όταν κανείς είναι σε κατάσταση όμως σχέση με τον Θεό, τότε βλέπει τη βοήθεια του Θεού συνέχεια βήμα προς βήμα. Προτού δοκιμαστώ, έλεγε ο Ιώβ, άκουγα Κύριε για σένα. Μετά δοκιμασία σε είδα. Ακόμα και ο ίδιος άνθρωπος. Στην αρχή απιστεί. Μετά τον δοκιμάζεται, πιστεύει περισσότερο. Πίστευε και εμένα, είμαι μέχρι εκεί που μπορούσε. Από όταν έβλεπε τον άντρα της στην Κοπριά να ξύνεται στις πληγές, του λέει τι θα γίνει τώρα, πού θα μας πάει ο Θεός. Να, η λογική είναι. Όχι, ότι απιστούσε. Λογική, πού θα σε πάει ο Θεός. Εσύ λατρεύεις τον Θεό και ο Θεός σου κάνει αυτό το ίδιο πράγμα. Σου κάνει αυτά τα πράγματα. Πες του λοιπόν ένα άφησα με ήσυχο και φύγει. Μια τελευταία λογική. Πήγαινε στα κιούκα εδώ κατέμει φαγή και να σηκωθεί κάποιος και να πει και να τους έδινες εσύ να φάνε. Άντε. Να είστε καλά. Καλά.